πολιτική μου αντίπαλη, έως και ο Αλέξης Τσίπρας και ασχοληθεί αφεντιά του με το ότι εγώ πουλάω βιβλία. Τι είναι αυτό που ενοχλεί και κάποιους νεοδημοκράτες? Ότι έχουν αντιπρόεδρο που πουλάει βιβλία. Τι είναι αυτό το έγκλημα που κάνω? Είμαι ένας πολιτικός που ζω από τη δουλειά μου και είμαι εργαζόμενος. Και όταν έχανα τους γονείς μου 19 ετών, αντί να πάω στην καφετέρια να με διορίσει κάποιος στο δημόσιο, κάθε έκανα επιχειρήσει για να τρέχω τώρα με εφορία και είχα και να πληρώνω με δόση και να πάω να επιβιώσω όπως τόσες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρηματίες. Αντί να μου λένε μπράβο που έχω περάσει από δύο υπουργεία και πρέπει να είμαι εδώ να εργάζομαι και να πληρώνω με δόση στους φόρους μου και στις ασφαλιστικές μου εισφορές για να τα φέρω βόλτα, αντί να μου λένε μπράβο γι' αυτό, με υβρίζουνε. Και έχω τον κύριο Χριστόπουλο που γυρνάει σε κανάλι και λέει 17.000 δίνει στο κόντρο Γεωργιάδης. Δεν τρέπεται να νοικιάζει τηλεοπτικό χρόνο? Αυτό 17.000 είναι επιχείρηση, δεν είναι λεπτά εγώ. Μάλιστα. Ενώ τι θα έλεγε η σωστή νοοτροπία ενός λαού? Δεν μπορούν, ρε παιδιά, να έχουμε πιο πολλούς πολιτικούς που εργάζονται. Δεν μπορούμε να έχουμε πιο πολλούς πολιτικούς που καταλαβαίνουν πώς γίνονται τα λεφτά. Δεν μπορούμε να έχουμε πιο πολλούς πολιτικούς που στο πραγματικό κόμμα και καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο θα φέρνει βόλτα μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αντί αυτό να θεωρείται πλεονέκτημα, θεωρείται κατεσχήνη. Αυτή είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Αυτό είναι που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι τελικά είσαι μόνος σε αυτόν τον τόπο και δεν έχεις κανένα ακούει. Έρχομαι λοιπόν, γιατί δεν είμαι μόνος μου, ευτυχώς. Ευτυχώς. Και το έχετε αποδείξει πολύ.